Η κυρία Λατινοπούλου, για να μην ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, να θυμίσουμε ότι στήριξε το Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και στήριξε τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τη στιγμή που διεγράφει. Γιατί η κυρία Λατινοπούλου δεν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, διεγράφει. Μέχρι πότε στήριζε τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Λατινοπούλου? Πολύ πριν, πολύ μετά τον Εύρο, mm-hmm. πολύ μετά τη χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθείται και σήμερα και η οποία είναι 180 μοίρες αντίθετη από τη μεταναστευτική πολιτική που είχαμε μέχρι το 19. Από το 19 και μετά έχει αλλάξει η μεταναστευτική πολιτική. Η κυρία Λατινοπούλου στήριζε αυτή τη μεταναστευτική πολιτική. Στήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν χάραζε αυτή τη μεταναστευτική ναι. πολιτική. Αυτή η μεταναστευτική πολιτική υποστηρίζεται και σήμερα, υλοποιείται και σήμερα και υπηρετείται και σήμερα από όλους μας με πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και η κυρία Λατινοπούλου διαγράφει όχι επειδή διεφώνησε με την μεταναστευτική πολιτική, την οποία στήριζε, αλλά επειδή έκανε κάποιες συγκεκριμένες αναρτήσεις που απήχαν ναι. από τις αρχές και τις αξίες της παράταξης, την οποία επαναλαμβάνω στήριζε, με πρωθυπουργό τότε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο επίσης στήριζε. Αν λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης είναι Σιμίτης, τότε στήριζε όχι, το Σιμίτη. Είναι χειρότερος από το Σιμίτη. Ωραία. Αν λοιπόν ο Μητσοτάκης είναι χειρότερος από το Σιμίτη, τότε στήριζε κάποιον που είναι χειρότερος από το Σιμίτη. Και αν ο Μητσοτάκης είναι αριστερή ψυχούλα, τότε στήριζε αριστερή ψυχούλα. Για να τελειώνουμε λίγο με τα ωραία εύκολα λόγια, γιατί η κυρία Λατινοπούλου. Και όχι μόνο η κυρία Λατινοπούλου, για να είμαι ειλικρινής, αλλά γενικά έχει γίνει της μόδας. Mm-hmm. Ξέρετε, την προηγούμενη τετραετία κυριαρχούσαν τα fake news για την οικονομία. Ναι. Αυτά, επειδή απαντήθηκαν από την πραγματικότητα, δεν πουλάνε πια. Και τώρα που έχουμε πάει, είναι η νέα μόδα, τα fake news για τα εθνικά θέματα, για το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και αυτά θα απαντηθούν από την πραγματικότητα. Ωραία. Και όσοι χτίζουν πάνω σε αυτά, θα διαψευθούν και θα έχουν την ίδια κατάληξη με όσους έχτιζαν στα fake news για την οικονομία την πρώτη τετραετία.